φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο όπου και η λαϊκή κατοικία αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εκεί όπου η θεμελιώδης ανάγκη για στέγαση είναι ένα άλλο μάλλον ένα πεδίο κονιορτοποίησης του λαϊκού εισοδήματος, ανάμεσα φυσικά στον υπερπληθωρισμό, την κακοπληρωμένη εργασία και πολλούς φυσικά επιπλέον αντιλαϊκούς οικονομικούς παράγοντες. Σήμερα, ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα του πληθυσμού βιώνει αυτό που περιγράφεται ως χρηματιστικοποίηση της κατοικίας. Την αχαλήνωτη δηλαδή εμπορευματοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη στέγαση, όπου η κατοικία, αντί να αποτελεί βασικό και αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα, σε επενδυτικό προϊόν και σε όχημα κερδοσκοπίας. Σε αυτή τη συνθήκη, η παραγωγή της κατοικίας, η πρόσβαση σε αυτήν και η διαχείρισή της εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το τραπεζικό κεφάλαιο, είτε δηλαδή από το τραπεζικό δανεισμό, είτε από τις δραστηριότητες τραπεζικών εταιριών real estate. Όσοι και όσες δουλεύουμε στις τράπεζες και γενικότερα στο χρηματοπιστωτικό τομέα, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλο αυτό το πλέγμα που στείνεται γύρω από την αγορά ακινήτων σε βάρος πάντα της πιο αδύναμης τάξης. Ένα πλέγμα που οδηγεί τους από κάτω σε ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία, ενώ από την άλλη δημιουργεί ακόμα περισσότερες κοινωνικές ανισότητες και εντείνει τις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Είμαστε εμείς, οι τραπεζοϋπάλληλοι και όσοι δουλεύουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, που κάθε εξάμηνο δεχόμαστε στα email μας τα συγχαρητήρια των τραπεζιτών επειδή οι ισολογισμοί τους παρουσιάζουν ανυπολόγιστα κέρδη, όλο ένα και αυξανόμενα, την ώρα που και εμείς, οι ίδιοι οι τραπεζοϋπάλληλοι, πασχίζουμε να ανταποκριθούμε στην εξυπηρέτηση των δανείων μας. Εμείς είμαστε οι πρώτοι δέκτες σε καταστήματα και υπηρεσίες της αγωνίας όλων εκείνων των απεγνωσμένων δανειοληπτών που μαθηματικά τους εξωθούν, όπως και εμάς τους ίδιους ακόμα, να γίνουν η νέα γενιά των κόκκινων δανείων μέσω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού, η οποία φαίνεται ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε μάρτυρες όλου αυτού του τραπεζικού κυκαιώνα απέναντι στους δανειολήπτες, που εσκεμμένα τους μετατρέπει σε μπαλάκι μεταξύ τραπεζών και funds, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη ακόμα και την παραμικρή ρύθμιση. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, το βλέπουμε καθημερινά στη δουλειά μας και στους υπολογιστές μας, ότι ετοιμάζεται νέος κύκλος επίθεσης του κεφαλαίου. Ήδη όλοι ξέρουμε ότι προαλήφεται νέα επιδρομή στα λαϊκά σπίτια με 700.000 πληστηριασμούς να τρέχουν αμέσως μετά τις εκλογές, μέσω κυρίως των funds, στα οποία φρόντισαν και η Νουδού και ο ΣΥΡΙΖΑ να χαρίσουν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Και αν το αστικό αφήγημα είτε από δεξιά είτε από αριστερά ισχυρίζεται ότι η πλειοψηφία αφορά αυτό που θέλουν να ονομάζουν στρατηγικούς κακοπληρωτές, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία αφορά σπίτια και μικρομάγαζα λαϊκών οικογενειών που κοκκίνησαν με τη θύελα της καπιταλιστικής τους κρίσης αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης για τους λίγους. Δάνεια που δόθηκαν σε μια οικονομία όπου οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι εφοπλιστές είναι πλήρως συνυφασμένοι μεταξύ τους και είναι οι ίδιοι που κατέχουν μετοχικά πακέτα σε μια σειρά τομείς και κλάδους ταυτόχρονα. Δάνεια που επιχειρήθηκε από τους τσακισμένους δανειολήπτες να ρυθμιστούν 2 και 3 φορές, πάντα βέβαια με τους όρους της απόσπασης του μέγιστου κέρδους των τραπεζών και των funds. Και που βέβαια με μισθούς και συντάξεις πετσοκομμένα και καθυλωμένα, τον πληθωρισμό στα ύψη και τη δυνατότητα για εργασία πάντα στον αέρα, ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν ακόμα και με αυτές τις απαράδεκτες ρυθμίσεις. Ξέρουμε όσοι δουλεύουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, το βλέπουμε καθημερινά στα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών και των funds,
ότι αυτό το σκηνικό δεν στήθηκε τώρα, στήνεται μεθοδικά εδώ και τουλάχιστον μία δεκαπενταετία και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα κυρίαρχα αφηγήματα που ισχυρίζονται ότι κόπτονται για τη λαϊκή στέγη και δήθεν για την πρώτη κατοικία. Το παιχνίδι στείνεται και μεταξύ των μεγάλων παικτών στην αγορά του real estate μέσω του λεγόμενου gentrification, δηλαδή του εξευγενισμού, του δήθεν εξευγενισμού ολόκληρων αστικών περιοχών. Ένας εξευγενισμός που απαιτεί βέβαια τον εκτοπισμό των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων πληθυσμών και επιχειρήσεων από μία γειτονιά, λόγω της ανόδου των τιμών, της αλλαγής του καταναλωτικού προτύπου και των χρήσεων, μέσω της αδυναμίας δηλαδή για ανταπόκριση στο νέο επίπεδο διαβίωσης που διαμορφώνεται σε ολόκληρες περιοχές. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν, οδήγησαν τα λαϊκά στρώματα στον τραπεζικό δανεισμό και στην υπερχρέωση, δημιούργησαν προγράμματα όπως αυτό της Golden Visa, απελευθέρωσαν τους πληστηριασμούς, την ώρα βέβαια που φροντίζουν να νομοθετούν φωτογραφικές, θεσμικές και πολεοδομικές διευκολύνσεις για τους μεγάλους παίχτες της στέγασης και της αστικής ανάπλασης. Ξέρουμε όμως ακόμα καλύτερα, για να περνάμε και στην επίθεση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι μπροστά στη νέα ταξική επίθεση που ετοιμάζουν, είμαστε και θα είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε κάθε αδύναμο συνάνθρωπό μας, κάθε χτυπημένη από την κρίση τους οικογένεια. Ήμασταν και θα είμαστε εκεί οι συνδικαλιστές, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες, απέναντι σε κάθε κοράκι που επιχείρησε και θα επιχειρήσει να αρπάξει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, να βάλει χέρι, την ώρα που οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι ίδιοι οι μεγαλοεπενδυτές δηλαδή, μένουν στο απειρόβλητο. Ήμασταν και θα είμαστε εκεί καθημερινά και μετά τις εκλογές, όλοι όσοι μπήκαμε ασπίδα για να σωθούν λαϊκά σπίτια και να μην πεταχτούν στο δρόμο ολόκληρες οικογένειες, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ήταν και θα είναι εκεί, με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, με ένα σωρό δικαστήρια στις πλάτες τους, τα είπε και ο σύντροφος ο Γιάννης πριν, και βλέπω και απέναντί μου τώρα ενδεικτικά το βάλσαμο, το συρίγο με το μισό ποινικό κώδικα φορτωμένο στο κεφάλι του. Θα είμαστε λοιπόν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες εκεί για να δώσουμε το χέρι σε όποιον ρίχνει κάτω το σύστημα, το δικό τους το σύστημα. Και γι' αυτό λοιπόν τώρα ΚΚΕ, για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερος εφιάλτης σε όλους όσους, σε αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κανονικότητα, η κανονικότητά τους είναι η εκμετάλλευση και σε αυτό το πεδίο ανθρώπου από άνθρωπο, ΚΚΕ, γιατί και ο λαός μας ξέρει, έχει την εμπειρία πλέον, ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών, εκτός από την ψήφο του, θα βρει και στη θέση του τους κομμουνιστές.